Κόρτα και τώρα του Δόντσιου. Ελευθερώνεται ο Γκάλης, πασάρει στον Μισούνο. Και ο Μισούνο κάνει το σκόρ εξτρίνο ο Σούμποτιτς. Ο Γκάλης στην κορυφή της ρακέτας, πασάρει στον Βουίλτζερ. Έξοχη προσπάθεια από την πλευρά του Άρη αυτή τη φορά. Από τον Γιαννάκη στον Γκάλη που παρακολουθείται πάντα από τον Κόρφα. Με ταπλό ο αρχηγός του Άρη. 9-8 μειώνει ο Άρης τα δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γκάλης 18-10 από τον αρχηγό του Άρη. Ενώ ο Άρης χάνει με 12-20. Νέο καλάθι από τον αρχηγό του Άρη. 20. Γκάλης. Για να δούμε την επιλογή του, εκεί είναι κλεισμένος υπό την απειλή του Φασούλα. Όμως ο αρχηγός του Άρη θα βρει τη διέξοδο. Ο Γκάλης επιμένει, έχει ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Έκανε το σπάσιμο της μέσης για να αποφύγει το κόψιμο. Επιμένει ο Γκάλης που έκανε μόνος του όλη την επιλογή. Κερδίζει το rebound του Φιλίππου. Ο Γκάλης σε ρόλο playmaker. Το shoot. 32-27 ο Γκάλης που έχει αναλάβει όλο το παιχνίδι στην επίθεση με 6 πάλι. 36-30. Γκάλης 36-32. 14 πόντια από τον Γκάλη, σταθερά. Μόνος του ο Γκάλης θα βρει τον τρόπο. Έχει φτάσει στους 16 πόντους ο Γκάλης και ο Μακαράς το Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς θα πάρει τώρα την μπάλα, είναι κλεισμένος ο Γκάλης. Αλλά ο Γκάλης ακριβώς στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου θα ξεφύγει από τον Πρέλεβιτς και έχουμε νέο time out. Αφιάστηκαν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γκάλης μόνος του. Είναι δύσκολο να στοχίσει όταν βρεθεί απέναντι στο καλάθι. Πιο ζωντανός. Ο Γκάλης το βιολί του. Ένας ρόλος που δεν είναι άγνωστος στον αρχηγό του Άρη. Με τα πλέον. Έχει κερδίσει και το φάουλ ο Γκάλης. Εδώ. Το σκορ γίνεται 46-45. Ο Άρης πλησιάζει στον ένα πόντο. Και ο Γκάλης έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Αν ευστοχίσει σε αυτή την ελεύθερη βολή, όπως πραγματικά συμβαίνει. Τζόνς, rebound του Γιαννάκη. Γκάλης θα προσπαθήσει να ευνηδιάσει σου τριών πόντων στον ευνηδιασμό. Συμβαίνουν και αυτά. Γκάλης που έχει πάντα απέναντι τον Πρέλεβιτς. Από την κορυφή της ρακέτας, 51-55. Ο Άρης υπερέχει. Γκάλης, χωρίς πίεση. Και 53-59. Περνάει στο Τζόνς, νέο λάθος από πλευράς ΠΑΟΚ. Ο Γκάλης τον Γιαννάκη, το lay-up. Εύκολη υπόθεση το καλάθι για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το τζάμπολ. Ο Σούμποτιτς πέταξε την μπάλα στον Γκάλη που πιέζεται από τον Μακαρά, αλλά χωρίς πρόβλημα θα φτάνει το σκορ 55-4 ΠΑΟΚ. Σούμποτιτς για τον Γκάλη που πασάρει στον Γουίλτζερ. Καρφώνει ο Γουίλτζερ, κερδίζει και το φάουλ από τον Μακαρά και έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ μετά και την αποβολή του Φασούλα και καθώς βρίσκεται σε μειονεκτική θέση δεν είναι σε θέση τουλάχιστον μέχρι το διάστημα αυτών των 4 λεπτών. Ο Άρης πέτυχε ένα εντυπωσιακό σερί 16-0. Ενώ τώρα ευστοχή σε καλάθι 3 πόντων ο Σούμποτιτς. Γκάλης με αντίπαλο τον Κόρφα. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Ο Γκάλης φτάνει τους 40 πόντους. Ισοφαρίζει το δικό του. Να παίξει το τελευταίο του χαρτί που πάντως δεν είναι και πολύ ισχυρό. Αυτός μάλιστα τώρα ο Γκάλης. Έτσι να κάνει τη διείσδυση, θα πετύχει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα ο νεαρός playmaker. 75-85. Ο Γκάλης θα ανταποδώσει. Κάνει ο τελικός που βρίσκει τον Άρη πρωταθλητή για 7η φορά στην ιστορία του επί Αλφα Εθνικής και για 5η συνεχόμενη. Πρωταθλητή κάνει το 3-1. Είχε νικήσει στο δεύτερο γύρο με 88-87. Την περασμένη Τετάρτη με 89-84 και σήμερα με 87-75 αναδεικνύεται πρωταθλητής για 7η φορά. Ήταν πρωταθλητής το 79, το 83, το 85, το 86, το 87, το 88 και απόψε το 89. Αυτά ελπίζουμε προς το παρόν.
θα γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και ίσως επιστρέψουμε για κάποιο ρεπορτάζ.